Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και το σημερινό Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024 του Αγίου Δημητρίου σήμερα χρόνια πολλά στο Δημήτρη και στη Δήμητρα. Βέβαια το μυαλό μου πάει στην Δήμητρα Τζεπετζή πριν απ' όλα την καλή μας φίλη που περιμένω να διαβάσω και το βιβλίο της και να κάνουμε και μια εκπομπή χνάρια στιγμών. Πιστεύω να είναι και αυτό όμορφο ποιητικό. Αλλά σήμερα η εκπομπή πέρασε κάποια κύματα με την έννοια ότι εδώ και καιρό είχα προγραμματίσει να βεντεσκοπήσουμε κάποιες σκηνές, συνεντεύξεις από τους ηθοποιούς και το σκηνοθέτη Μιχάλη Καραχάλιο της παράστασης του έργου, αν θέλετε, «Ταπή και ψύχρεμη», που θα ανεβάσει το δεύτερο καπί του Δήμου Κορινθίων, σκηνοθεσία Μιχάλη Καραχάλιο πάντα. Αλλά μετά λόγω των ημερών είπαμε να το κάνουμε πιο επίκαιρο, να ζητήσαμε από τον κύριο Δημήτρη Ντρίμερη, χρόνια του πολλά επίσης σήμερα, να είναι κοντά μας ο σύμβουλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊστάμενος είναι, ατυχία COVID, δεν μπόρεσε να έρθει, ο προηγούμενος ο κύριος Παναγιώτης Παπαγεωργάκης και εκείνος για ένα 15ήμερο δεν μπορεί μετά και τι κάναμε, διώξαμε τους ηθοποιούς και κρατήσαμε τον σκηνοθέτη, τον Μιχάλη τον Καραχάλιο. Έτσι λοιπόν ο σημερινός καλεσμένος μας είναι ο Μιχάλης Καραχάλιος, με την ιδιότητα, θέλετε, του καθηγητή στο γυμνάσιο, στον λύκειο, θέλετε το τεχνικό, θέλετε σαν σκηνοθέτης, θέλετε σαν μαθηματικός, σαν γονέας, σαν παππούς, όλα αυτά κάνουν ένα συνδυασμό που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πολλά και ανοιχτά πράγματα. Κορυφή βεβαίως θα δώσουμε στο θέατρο, αλλά μάλλον τον καλωσορίσω. Μιχάλη, καλώς ήρθες, με επιτρέπεις βεβαίως το μικρό όνομα. Η φιλία μας είναι από τις μακροβιότερες. Δύο είναι 42 χρόνια, η δικιά σου και το Χρήστη Σεργεντάνη, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως που δέχτηκες με την απλότητα και τη σεμνότητα που σε διακρίνει και όπως ήρθαν τα πράγματα να είσαι κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να είναι μια καλή εκπομπή για να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Έχουμε και ένα παρελθόν, αλλά αυτά θα τα πούμε, θα τα πει ο κόσμος καλύτερα στο τέλος της εκπομπής που θα παρακολουθήσει. Για να γίνουμε πιο επίκαιροι. Αύριο παραμονή 28 Οκτωβρίου, Δευτέρα παρελάσεις. Δεν ξέρω, θες να οδηγήσω το μυαλό σου 40-45 χρόνια πίσω, τότε που είμαστε παιδιά, έφηβοι, πηγαίναμε στο γυμνάσιο, εξατάξιο τότε, δημοτικό αν θέλεις, και περιμέναμε πώς και πώς με ένα καρδιοχτύπη και μια πατριωτική έξαρση την 28 Οκτωβρίου. Σήμερα πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς νιώθεις εσύ κυρίως? Σίγουρα όσο πιο παλιά, τόσο πιο καλά και για μας, γιατί είμαστε παιδιά τότε, έφηβοι και τα λοιπά. Αλλά σίγουρα έχουν αλλάξει και οι εποχές και τότε ήταν πιο μεγάλος ο ενθουσιασμός σε τέτοιες επαιτίους, σε τέτοιες εκδηλώσεις, παρελάσεις και επέτειους εθνικών αγιορτών. Ενώ εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πριν 40 χρόνια είμαστε και πιο κοντά με την επέτειο της 28 Οκτωβρίου του 1940. Πολύ πιο κοντά. Αλλά ήταν και η κοινωνία μας, έτσι, η οποία ήταν πιο δεμένη με τις αξίες. Οι οποίες αξίες ήταν οικογένεια, πατρίδα, θρησκεία, όχι με την πατριδοκαπηλεία. Και είμαστε πιο ενθουσιασμένοι και γενικά το ζούσαμε πιο πολύ. Τώρα δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, γιατί πρώτον έχουν αλλάξει οι καιροί, αλλά αυτό οι καιροί βέβαια είναι μια καραμέλα που τη λέμε διαρκώς έτσι ώστε να καλύπτουμε κάποια άσχημα πράγματα που γίνονται ή θελημένα. Και αυτό το λέω για ποιο λόγο, γιατί σήμερα οι αξίες αυτές που εκπροσωπούσαν οι αγωνιστές του 1940 και του έπους του 40 δηλαδή, και ό,τι έγινε μετέπειτα, οι αξίες αυτές πριονίζονται και όσο γίνεται τις κλαδεύουν και φεύγουν, έτσι ώστε να έχουμε μια άλλη κοινωνία η οποία δεν θα στηρίζεται σε αξίες. Σε αποτέλεσμα αυτό έχει και αυτή η εκδήλωση της 28 Οκτωβρίου να μην είναι αυτή που ήταν κάποια φορά με τέτοια δυνατά συναισθήματα και μηνύματα. Μάλιστα κάποτε κάποιες κυβερνήσεις είπαν να κόψουν και τις παρελάσεις. Να τα κόψουν όλα, δεν ξέρω. Το να κόβεις από το παρελθόν σου, έχω την αίσθηση ότι είναι επικίνδυνο. Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο που ότι δεν γνωρίζουμε την ιστορία, είναι σαν να μην γνωρίζουμε τον εαυτό μας και ό,τι πάθαμε θα επαναληφθούν ή ναι. Όχι.
Ακριβώς. Άμα δεν ξέρουμε την ιστορία και τον πολιτισμό μας, τότε είμαστε ένα δέντρο σαν έθνος που δεν έχει ρίζες, άρα θα πέσει, θα μαραθεί. Και θα πέσει, δεν θα υπάρχει πια το έθνος αυτό. Άρα είναι πολύ σημαντικό και επομένως ό,τι γίνεται πίσω από σχέδια για να κοπούν κάποια πράγματα τα οποία συντηρούν τις ιστορικές αξίες και αυτά που έχουμε κάνει σαν λαός, είναι πραγματικά κακόβουλα. Πάντως, εμείς με την κυρία Σπαρπαταμίτη, που είναι και σε μια θεατρική σου παράσταση, συνεχίζουμε τα ιστορικά δρόμενα, θα τα φτιάξουμε και πιο καλά. Πιστεύω να μας παρακολουθείς και να συμφωνείς κιόλας, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχα, όπως και εσύ με την εμπειρία σου, και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα δούμε πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Ναι, αφορά την ιστορία. Για να έρθω πάλι λίγο στα αυτά που ελάχιστα παιδιά εγώ εκτιμώ είναι, αλλά τα δείχνουν οι τηλεοράσεις με την έννοια ότι έχουν ακροαματικότητα και προφανώς καθοδηγούμενοι, θέλω να πιστεύω. Τι γιορτάζουμε, λένε, 28 Οκτωβρίου, την Επανάσταση του 21, λένε κάποια παιδιά, και το κάνουν που δεν έπρεπε καν να δείχνονται αυτά. Το ερώτημα που θέλω να θέσω, Μιχάλη, είναι ότι τα σημερινά παιδιά, αγράμματα σε εισαγωγικά, τα βιβλία δεν είναι καλά, τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν δύσκολα, μέσα από την πρώτη Δευτέρα Δημοτικού τα μαθαίναμε. Πιστεύεις ότι κάτι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, ότι έτσι το θέλει το σύστημα, το γενικότερο, το παγκόσμιο? Τι άλλο κρύβεται? Τι πιστεύεις ότι φταίει σε αυτά τα πράγματα, με την πίστη ότι συμφωνείς και εσύ βεβαίως ότι δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα, ή ο γραμματισμός που είχαμε εμείς τα χρόνια τα δικά μας? Ναι, αυτό το λένε όλος ο κόσμος. Το λέει όλος ο κόσμος. Όποιος και αν ρωτηθεί, αυτό θα πει, ότι η σημερινή παιδεία και η σημερινή νεολαία δεν ξέρει πράγματα στοιχειώδη. Δεν φταίνε βέβαια τα παιδιά. Έτσι, δεν φταίνε οι γενιές που έρχονται, φταίνε οι γενιές που υπήρχαν και αυτοί που καθοδηγούν κάποια πράγματα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, το σχολείο, το δημόσιο, έχει πάρα πολύ, έχει πέσει στην συνείδηση των πολιτών, ναι. Γιατί ακριβώς δεν το προσέχει το κράτος. Όχι απλώς δεν το προσέχει, μάλλον έχει βάλει στόχο να υποβαθμιστεί τελείως. Και αυτό συμβαίνει γιατί βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα η παιδεία σαν θεσμός εδώ έχει πέσει πάρα πολύ. Τα βιβλία είναι πολύ προχειρογραμμένα και με επιφανειακές γνώσεις και πολλές επιφανειακές γνώσεις. Και δεύτερον, ακριβώς αυτό που είχαμε εμείς οι παλιοί και οι παλιότερες γενιές, ότι μαθαίνανε πιο καλά τα παιδιά παρά τώρα. Δεν μαθαίνουν στοιχειώδη πράγματα, όπως ανάγνωση, να διαβάζουν δεν μαθαίνουν, έτσι, όχι να πάμε και παραπάνω. Η κατεύθυνση ότι σώνει και καλά πρέπει να πάρουν το απολυτήριο, άρα δεν μας ενδιαφέρει αν το αξίζουν ή όχι, αν θα διαβάζουν ή όχι, αυτή η κατεύθυνση, με το ότι ακριβώς παράλληλα υπάρχει μια κατεύθυνση από το Υπουργείο, το κάθε Υπουργείο της κάθε κυβέρνησης που έρχεται, στο παιδείας μιλάω, ότι τα παιδιά δεν τα πειράζουμε αρκεί να είναι καλά ψυχολογικά. Και αυτό καλά το ψυχολογικά είναι πάρα πολύ, παίρνει πάρα πολύ νερό μέσα. Άρα κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά σχολείο, και επομένως εμείς σαν καθηγητές, σαν φορείς της εκπαίδευσης, θα ακολουθούμε αυτά που θέλουν τα παιδιά όσον αφορά την διαπαιδαγώγησή τους, την συμπεριφορά τους μέσα στο σχολείο, το διάβασμά τους που δεν το έχουν, δεν υπάρχει, δεν έχουν κανένα λόγο να διαβάζουν, και δεν έχουν και κανένα λόγο να έρχονται σχολείο πολλές φορές, γιατί χαρίζονται απουσίες χωρίς, έτσι, για πλάκα, ας πούμε, έτσι ώστε το παιδί ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα περάσω, θα πάρω ένα χαρτί, το οποίο αυτό χαρτί, όταν θα βγει έξω, το πολύ μπορεί να χρησιμεύει σαν να πάρει μια θέση ενός ντελιβερά ή ενός γκαρσονιού, το οποίο θα πληρώνεται με 500 ευρώ το μήνα, και αυτό πιστεύω είναι ο στόχος. Παραγωγή αγραμμάτων ανθρώπων, άξεστων, δηλαδή να μην έχουν ευρύτερη παιδεία, και να μην έχουν και απαιτήσεις από τη ζωή, χωρίς όνειρα. Βέβαια, ξαναλέω, τα παιδιά δεν φταίνε. Οι νέοι δεν φταίνε. Ποιος φταίει? Φταίει λοιπόν ένα ολόκληρο κράτος,
ας το πω έτσι, γιατί όχι κυβερνήσεις, κράτος, αλλά και ένα ολόκληρο παγκόσμιο σύστημα, γιατί αυτό γίνεται σε παγκόσμιο σύστημα άλλο λίγο, άλλο πολύ, έτσι ώστε να παράγονται άνθρωποι οι οποίοι πρώτον δεν σκέφτονται, δεύτερον είναι αγράμματοι με την ευρύτερη έννοια και τρίτον δεν έχουν απαιτήσεις και όνειρα για τη ζωή τους. Είναι καθυλωμένοι, αρκεί να είμαστε, να βγάζουμε ένα μισθό, ίσα ίσα να περνάμε, να επιβιώνουμε, που και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πια, ειδικά στην Ελλάδα με την ακρίβεια στα ύψη. Και επομένως όλο αυτό το σύστημα είναι εις βάρος των παιδιών, των νέων γενιών, αλλά και των παλαιότερων γενιών, γιατί και εμείς βιώνουμε τις καταστάσεις αυτές. Θέλεις μάλλον καλύτερα να μου μεταφέρεις μια εικόνα του σχολείου που διδάσκεις. Είναι στην Οδό Αδημάντου, δεν είναι, το παλιό, ναι. Κοντοράβδη. Ναι. Τεχνικό λύκειο είναι. Ναι, πάλι. Ναι. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, πώς είναι τα παιδιά, αυτά που λες ή ξεχωρίζει λίγο, γιατί κάποιοι καθηγητές βέβαια έχετε άλλη διάσταση και άλλη επαφή και άλλη παιδαγωγική αντιμετώπιση όσον αφορά το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά και πώς τους διδάσκεται. Το συγκεκριμένο σχολείο είναι πολύ καλό σε σχέση με την πραγματικότητα που ισχύει γύρω μας με άλλα σχολεία, γιατί είναι μικρό και έχει πολύ καλούς καθηγητές, έχει πολύ καλή διευθύντρια και γενικά λειτουργεί καλά. Και σαν ΕΠΑΛ είναι, ας πούμε, πρότυπο, θα έλεγα. Το θέμα είναι φυσικά ότι όλοι οι νέοι, όλοι οι έφηβοι, λίγο πολύ έχουν τα ίδια θέματα, τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες, γιατί ξεκινάνε από το σχολείο, φεύγουν δηλαδή από την οικογενειακή, ας πούμε, θαλπορή, πάνε στο δημοτικό, πάνε στο γυμνάσιο σιγά-σιγά, ναι. Και εκεί μπαίνουν σε κάτι άλλους κόσμους, οι οποίοι είναι ξένοι προς αυτούς, ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους μέσα εκεί και εκεί υπάρχει μεγάλη έλλειψη καθοδήγησης από πρώτον την οικογένεια και δεύτερον από την πολιτεία, από θεσμικούς φορείς. Γι' αυτό και υπάρχουν τα φαινόμενα που βλέπουμε εμείς στα κανάλια, τα οποία είναι βία, bullying κτλ. Ήρθε στο επόμενο ερώτημα, σαν να μου έδωσες το χέρι και μου λες προχώρησε. Ασφαλώς θα ήταν παράληψη αν δεν συζητούσαμε στο λίγο για αυτά που βλέπουμε, τη βία, την εγκληματικότητα στα παιδιά. Για πρώτη φορά 15χρονος διώκεται για κακούργημα. Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό που διάβασα στις εφημερίδες. Αλλά επίσης δεν μου αρέσει καθόλου ότι δείχνουν συνεχώς, όταν υπάρχει ένα γεγονός ξυλοδαρμού κάποιον, αντιδικίας, χειροδικίας κτλ. Και το δείχνουν τηλεόραση συνέχεια. Και παραθετικά, καλά, δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να τους μαζέψει. Σαν να το βάζουν επίτηδες και να λένε: κοιτάτε. Εν πάση περιπτώσει. Είναι από τους λόγους της παρουσίασης βιοπραγιών, εγκληματικότητας και άλλων συναφών προς αυτά που σου λέω, όλα αυτά που μας λες. Δηλαδή τα βιβλία, το σπίτι, το σχολείο, για δώσ' μας τα εσύ έτσι περιληπτικά. Τώρα εδώ με το μπούλινγκ που είπαμε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Τεράστια υποκρισία από την πολιτεία, από τους θεσμικούς φορείς, από το κράτος γενικότερα. Γίνε πιο σαφής. Υποκρισία πιο σαφής. Σε ποια πράγματα. Υποκρισία γιατί όλοι διαρριγνύουν τα αιμάτια τους για το bullying που γίνεται, για τη βία στα σχολεία, για τα εγκλήματα που γίνονται μερικές φορές, όπως αυτό που ανέφερες, από μικρούς και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αναπαραγάγουν το φαινόμενο μέσα από τα κανάλια, τα οποία κανάλια διψάνε για αίμα. Απλά πράγματα για να έχουν μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης. Αυτό που γίνεται με άλλα λόγια, να λέμε και να λέμε αυτό που συμβαίνει και να τα δείχνουμε και να λέμε τι θα γίνει και αχ και βαχ και όλη η πολιτεία θα πάρει μέτρα και που δεν έχει πάρει τίποτα ή θα πάρει και αν παίρνει κάποια κατασταλτικά που ισχύουν για λίγο, και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, γιατί όσο παίρνεις κατασταλτικά μέτρα και δεν κοιτάς τις αιτίες ενός γεγονότος, τότε δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, γιατί η καταστολή φέρνει παραπάνω βία. Και η βία καταστολή και είναι ένας φαύλος κύκλος. Επομένως, όταν λέω υποκρισία, εννοώ ότι θα μπορούσε η πολιτεία, εάν και όλοι αυτοί που κόπτονται και από τα κανάλια μέσα και δημοσιογράφοι, γιατί
και σε αυτούς αναλογεί ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για όλο αυτό που συμβαίνει για το σχολείο, να κάνανε κάποια πράγματα που ήταν πάρα πολύ απλά για να μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την βία των σχολείων, αυτή την έξαρση και η οποία αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο και είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν το κάνουν και θα πω τι προβλήματα θα μπορούσε, τι μάλλον ζητήματα θα μπορούσαν να πάρουν, τι θέματα να αντιμετωπίσουν. Δεν το κάνουν γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Όταν δημιουργείται μια κατάσταση με βία, την έχουμε την εικόνα συνέχεια σπίτι μας, την έχουμε την εικόνα συνέχεια στο ίντερνετ, έχουμε συνεχώς ειδήσεις ότι εδώ ο ένας μαχαίρωσαν τον άλλον, η μια κοπέλα έφαγε ξύλο γιατί ήταν πιο όμορφη από τις συμμαθητριές της, βίασαν άλλου κτλ. Όλα αυτά τα κακά πέφτουν σαν βροχή, αρχίζει ο κόσμος και το βλέπει σαν φυσικό γεγονός. Σαν μια νεροποντή, σαν μια καταιγίδα που από ένα σημείο και πέρα δεν μας πειράζει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που βάζουν για να υπάρχει μια συνεχής τέτοια ροή πληροφοριών αρνητικών, δραματικών, έτσι ώστε εμείς πια να έχουμε γίνει χοντρόπετσι, σαν λαός μιλάω και σαν πολίτες, έτσι ώστε να μην αντιδράμε όπως πια δεν αντιδράμε. Δεν μπορούμε και να αντιδράσουμε. Τι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Τι προτάσεις? Θα μπορούσε να γίνει πρώτον, αν ήθελε η πολιτεία, και ξαναλέω, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και γενικά η πολιτεία, αν είχε θέληση, να είχαν θεσμοθετήσει πρώτον σχολές γονέων, σαν θεσμός όμως, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Να είχαμε σχολές γονέων θεσμικά, θεσμοθετημένες, έτσι ώστε να ξέρουν οι γονείς πρώτα απ' όλα τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, πρώτα απ' όλα στην οικογένεια και πώς θα συμπεριφερθούν, έτσι ώστε όταν αρχίζουν και βγαίνουν από την οικογένεια και πάνε στο κοινωνικό περιβάλλον που λέγεται σχολείο, να έχουν κάποια εφόδια για κάποιες αντιλήψεις. Οι γονείς φταίνε σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είναι αυτοί που είναι κυρίως υπεύθυνοι, γιατί είναι και αυτοί θύματα. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει, δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κοινωνική κατάσταση που υπάρχει και πώς τα παιδιά τους θα τα αντιμετωπίσουν, γιατί τα παιδιά δέχονται πάρα πολλά διαφορετικά ερεθίσματα και δεν ξέρουν και πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους. Με αποτέλεσμα να τα χαϊδεύουν, να τα παραχαϊδεύουν, να τα κάνουν ας πούμε και μαμόθρευτα, αλλά και να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους τα παιδιά, να μην μαθαίνουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τα παιδιά από τους γονείς. Φυσικά δεν είναι όλοι οι γονείς έτσι, αλλά και αυτοί που κάνουν έτσι δεν φταίνε. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, η γνώμη μου είναι αυτή δηλαδή. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα που θα μπορούσαν να κάνουν. Θεσμοθέτηση σχολών γονέων. Δεύτερον, πρώτα απ' όλα, επειδή όπως ανέφερες και πολύ σωστά αυτό το ΕΡΑΣ, το τηλεοπτικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, αυτό είναι κατά φήμη υπάρχει. Κάποτε έπαιρνε κάποιες αποφάσεις, τώρα δεν το ακούγε κανείς, δεν υπάρχει, δεν ξέρω καν αν συνεδριάζουν, γιατί συνεδριάζαν κάποιες φορές το χρόνο. Αυτό λοιπόν βάσει συντάγματος υπάρχει, που σημαίνει άρα ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι οποιοδήποτε εκτροπή από κάποια πλαίσια θα πρέπει να, στην τηλεόραση, στα μαζικά μέσα λοιπόν, τα δημόσια και τα ιδιωτικά ενημέρωσης, θα πρέπει λοιπόν εκεί να μπαίνει ένα μέτρο. Προσβολή δημοσίας εδούς κτλ. Ναι. Ένα βία, παραγωγή βίας. Εδώ η βία είναι διαφημίζει στην τηλεόραση. Τη διαφημίζουνε. Διαφημίζουνε μέσα από μέχρι και παιδικά παιχνίδια με βία, μέχρι και τα παιδικά προγράμματα έχουν μέσα και βία. Για τα παιδάκια, είναι ειδικά δηλαδή φτιαγμένη η βία γι' αυτό και μετά αρχίζουν και τα όταν πάνε γυμνάσιο ή δημοτικό βλέπουν αυτά που βλέπουν και οι μεγάλοι και οι ταινίες που βλέπουν και όλη αυτή η αναπαραγωγή δεν ωφελεί φυσικά στα παιδιά. Θα μπορούσαν λοιπόν να είχαν προγράμματα στην τηλεόραση, πρώτα απ' όλα στα κρατικά κανάλια μια και τα πληρώνουμε, να μπορούσαν να είχαν σχετικά με την παιδεία, σχετικά με το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά στην τηλεόραση, έτσι, σχετικά με τις ανησυχίες των εφήβων. Εγώ θυμάμαι, κάνω μια παρένθεση, όταν διδάσκασα ένα γυμνάσιο εδώ στην Κόρινθο, στην τρίτη γυμνασίου, και είχαμε μια συζήτηση. Και είχαμε μια συζήτηση γιατί μια κυρία είχε μαλώσει μια μαθήτρια που είχε έρθει ντυμένη σαν να ήταν στην παραλία. Ναι. Και η
μαθήτρια είπε ότι μου κάνει μπούλι και δασκάλα η καθηγήτρια. Ναι. Και έγινε μια έτσι μικροφασαρία εκεί. Όταν πιάσαμε συζήτηση μέσα στην τάξη, μου είπαν τα παιδιά τα ίδια ότι κύριε, εμείς θέλουμε να υπάρχει μέτρο και όριο μέσα στο σχολείο. Και φυσικά δεν μπορεί ο καθένας να ντύνεται όπως να είναι. Άλλο το σχολείο και άλλο ο δρόμος. Αυτά τα λένε τα ίδια τα παιδιά. Πράγμα που σημαίνει ότι ζητάνε τα ίδια τα παιδιά να υπάρχουν όρια, να υπάρχει μέτρο και να υπάρχει και ένας κανονισμός που να μπορούν να ξέρουν τι κάνουν και αυτά μέσα εκεί. Και δεν υπάρχουν αυτά τα και πράγματα. Δεν υπάρχουν, και πώς δεν υπάρχει και νομικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει τους καθηγητές. Ναι. Είναι τελείως ανοχήρωτη και το κάθε Υπουργείο Παιδείας που έρχεται ρίχνει όποια ευθύνη υπάρχει στους καθηγητές. Αυτό είναι. Πολύ εύκολη λύση. Πάρα πολύ εύκολη λύση. Και μάλιστα τώρα, πριν κάποιες μέρες, άκουσα ότι κάναν μήνυση σε ένα διευθυντή σχολείου γιατί πλακωθήκαν δύο παιδιά μέσα στο προάβλιο. Πλακωθήκαν, μαλώσανε. Και κάνανε μήνυση. Ναι. Στον διευθυντή. Λες και ο διευθυντής φταίει για αυτό, έπρεπε να ήταν εκεί. Άσε που και να μπει στη μέση, υπάρχει περίπτωση, όπως έχει συμβεί φυσικά, ο καθηγητής να φάει ξύλο και φυσικά να μην μπορεί να κάνει και τίποτα. Με προβληματίζω τα πολύ όμορφα λεγόμενά σου. Μου δημιουργεί μια ανησυχία και μια σκέψη του τι να κάνουμε και αν υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν επιγραμματικά σε αυτά, δηλαδή η παρέμβαση του κράτους θα αρκούσε, η σχολή γονέων θα αρκούσε ή θέλει και κάτι άλλο ακόμα, Μιχάλη? Βασικά ξεκινάμε από τα πιο απλά που μπορεί να γίνουν. Δεν είναι το θέμα τόσο απλό, αλλά εγώ είπα κάποιες λύσεις οι οποίες σίγουρα θα βοηθήσουν. Ναι. Το ένα είναι, ας πούμε, να υπάρχουν, γιατί για φαντάσου, να υπάρχουν όπως και εδώ είχαν έρθει παλιά στην Κόρινθο και κάνανε στα πλαίσια του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Υπήρχε και για τους γονείς. Υπήρχαν θέματα για τους γονείς. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά κτλ. Σχολείο γονέων εννοείς. Ναι. Επί νομαρχίας Άγγελου Μανουλάκη, Κατερίνα Παπαγιώτου που δίθεν. Ακριβώς, ακριβώς. Και ήταν πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που είχε γίνει. Αλλά αυτά πρέπει να συνεχίζονται και να υπάρχει μια. Όχι σε μία-δύο πόλεις, να υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την κοινωνία να απλωθεί. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο να λέμε γίνεται βία και τι θα κάνουμε και το, γιατί πραγματικά αναπαράγεται το κακό. Κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Και το πρώτο που βλέπω εγώ είναι αυτό. Το δεύτερο που βλέπω είναι να αρχίσει μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωση τα κρατικά να υπάρχει εκεί πάλι μια προσέγγιση των εφήβων, εκπομπές και τελετές, ας πούμε, και θεατρικά, οτιδήποτε άλλο και εκδηλώσεις πάνω στους έφηβους και πάνω στα παιδιά για τις εξίσους. Όχι να τους αναπαράγουν τα πρότυπα να πηγαίνουν σε ένα στούντιο γιατί αυτό κάνουν και ουρλιάζουν τα πιτζιρίκια και βγαίνει ένας-δύο σε κάτι παιχνίδια τα οποία είναι, ας πούμε, θυμίζουν άγριους που φωνάζουν τα πιτζιρίκια και αυτό είναι το πρότυπο τους. Τα πιτζιρίκια, οι έφηβοι βλέπουν το πρότυπο τους που είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος το μόνο που έχει κάνει στη ζωή του είναι στη showbiz, όπως και να είναι, με όποιον τρόπο να είναι. Έτσι, αυτά δεν είναι πρότυπα, αυτά τους παρέχουν. Ναι, από εκεί νομίζω πρέπει να ξεκινήσει και φυσικά να υπάρχουν και καταστολίες. Να υπάρχει δηλαδή και ένα νομοθετικό πλαίσιο σε σχολεία, να υπάρχει ένας τρόπος καταστολής, αλλά αυτό το τελευταίο θα είναι που θα δούμε. Έτσι πιστεύω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό με αυτά που λες για να έρθουμε και στα θεατρικά δρόμενα που αυτή είναι η ψυχή σου, η ζωή σου, αν θέλεις, η περισσότερη τουλάχιστον. Στο Ηρώδιο, που έχουν περάσει μεγάλοι και τρανοί συνθέτες, θεατρικές παραστάσεις και τι δεν έχει περάσει από εκεί, θέλουν λέει, να βάλουν να τραγουδήσει ένας Κώστας Αργυρός, χωρίς βέβαια να υποτιμώ τον άνθρωπο. Αλλά πάει το μυαλό μου, πώς όλα αυτά τα πράγματα σε ένα τόσο σπουδαίο το Ηρώδιο που έχει μια θαυμάσια ιστορία που έχει φιλοξενήσει και τι δεν έχει φιλοξενήσει, να έρχεται ένας τραγουδιστής, εντάξει, θες μεγάλο αναστήματος μικρού, δεν τον ξέραμε όλοι αυτόν, το διάβασα σε εφημερίδες δηλαδή και αυτά μου έρχεται σε, μου δημιουργούν έτσι κάτι αντιφάσεις μέσα, δεν ξέρω, έχω μείνει λίγο πίσω, πρέπει να γίνω πιο σύγχρονος, πρέπει να τα δεχτώ όλα που δεν τα δέχομαι βέβαια, με τίποτα έτσι. Εσύ πώς τα βλέπεις αυτά, σε έχει προβληματίσει, αν τα ασχολείσαι, αν τα παρακολουθείς, αν βλέπεις, αν έχεις αντιρρήσεις σε μερικά από αυτά τα πράγματα? Μια και είπες τη λέξη σύγχρονος, ναι. Γιατί από εκεί ξεκινάνε πολλά. Ναι. Λένε ότι υπάρχει δηλαδή
η φιλοσοφία, η προπαγάνδα, να το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ότι πρέπει να εξυγχρονιζόμαστε και πρέπει να προχωράμε μπροστά. Μάλιστα. Θα πρέπει να τονίσουμε και να πούμε σε όλο τον κόσμο αυτόν που πιστεύει ότι όσο εξυγχρονιζόμαστε, με όποια έννοια δίνει ο καθένας, προχωράμε και μπροστά, και όσο προχωράει μάλλον η ζωή, θα προχωράμε μπροστά και θα προοδεύουμε, ότι αν κοιτάξουμε την ιστορία, η ζωή έχει γίνει χειρότερη όσον αφορά σε ιστορικά μεγάλα διαστήματα, όσον αφορά την πρόοδο που έχει κάνει η ανθρωπότητα. Δηλαδή, όταν εμείς σαν λαός στην αρχαία εποχή είχαμε δώσει τα φώτα του πολιτισμού σε όλο, και τα δίνουμε ακόμα σε όλο τον κόσμο, μετά λοιπόν την αρχαία εποχή, την κλασική εποχή, στην αρχαία Ελλάδα, τους φιλοσόφους και όλα αυτά που δώσαμε και δίνουμε συνέχεια, ήρθε ένας μεσαίωνας. Προχώρησε η ανθρωπότητα ιστορικά, πήγαινε μπροστά μπρος, οι νέες γενιές όμως δεν φέρανε καλύτερα πράγματα, φέρανε χειρότερα. Ήρθε ένας μεσαίωνας, ο οποίος ακόμα δεν έχει φύγει, τα χνάρια του αυτού, τα αποτυπώματα αυτού του μεσαίωνα δεν έχει φύγει ακόμα από τη ζωή τη δική μας. Παράδειγμα, ότι και τώρα ακολουθούμε τα ίδια, αναλογικά τα ίδια πράγματα γίνονται. Πάλι τελετές μίσους, τελετές μαγείας, όλα αυτά, αν τα αναλύσουμε και δεν μπορούμε μέσα αυτήν την εκπομπή να τα κάνουμε όλα, θα δούμε ότι αυτό που λέμε κάθε γενιά είναι και καλύτερη ή φέρνει την πρόοδο, αυτό είναι ένας μύθος, έτσι ώστε να μπορούν κάποιοι να περνάνε κάποια δικά τους συνθήματα. Και ο κόσμος εκεί είναι μπερδεμένος. Δεν μιλάω ότι θα περνάει κάποια μηνύματα ένας άνθρωπος, ένας μέσος πολίτης που απλώς παρακολουθεί τα γεγονότα. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Δεν είναι έτσι αυτά. Δηλαδή, κάθε καινούριο που έρχεται, εντός εισαγωγικών το καινούριο, δεν είναι και καλύτερο. Έτσι, και το έχει αποδείξει η ιστορία και το αποδεικνύουμε. Αν είμαστε καλύτεροι, θα το βλέπαμε. Εμείς τουλάχιστον που έχουμε ζήσει κάποια χρόνια και έχουμε ένα παρελθόν πίσω μας σε σχέση με το παρελθόν που είχαμε. Μιχάλη, έχεις απόλυτο δίκιο και για τους εξυγχρονισμούς και όλες αυτές. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα δέχομαι ούτε κατά διάνοια. Δεν θέλω να πω και να αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα. Πιστεύω να καταλαβαίνουν οι φίλοι μας τι εννοώ. Βασικά, ό,τι δείχνει η φύση δεν μπορείς να έρθεις σε αντίθεση. Υπάρχουν πανανθρώπινες αξίες. Η φιλία, η αγάπη, ο έρωτας, οι αρετές και για δύο πράγματα. Δηλαδή, τα έργα, ας πούμε, στην αρχαία Ελλάδα, ακόμη και οι κωμωδίες, νομίζω πως εμπεριείχανε νοήματα εμπνευσμένα από τις πνευματικές ανατάσεις της εποχής και τις ανησυχίες. Δεν μπορούν να χαθούν αυτές οι αξίες. Σας πέρασαν 2.000 χρόνια, 2.500. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Γι' αυτό και δεν, ό,τι και να κάνουμε, αυτές οι αξίες είναι αναλύωτες και αυτά τα έργα των αρχαίων προγόνων μας είναι αναλύωτα. Δηλαδή δεν χάνουν την αξία τους, εννοώ, μέσα στους αιώνες και στις χιλιετίες που έχουν περάσει. Γι' αυτό και αυτές οι αξίες ευτυχώς ακόμα κρατάνε την ανθρωπότητα, όχι μόνο την Ελλάδα, σε κάποια επίπεδα. Υπάρχουν δηλαδή υπάρχει κάποια σπίθα που μπορεί, ας πούμε, να ανάψει φωτιά πάλι και να φύγουμε από αυτόν τον καινούριο μεσαίωνα που έχουμε, γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα μεσαίωνα, έτσι. Με μεγάλη τεχνολογία ο μεσαίωνας αυτός. Βεβαίως, έδειχνε. Ναι. Εγώ λέω ότι τη μεγαλύτερη προσφορά της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό είναι οι τραγωδίες. Έτσι, αλλά για να τις ανεβάσει κάποιος, να δει τις αξίες τους, πρέπει να τις δει σε βάθος. Τι λένε, τι μηνύματα εκπέμπουν, τι ήθελε να πει ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης και ο Αριστοφάνης ακόμα στις κωμωδίες μου, και εκείνοι περνούσαν κάποια μηνύματα, μοναδικά θα έλεγα. Αλλά θέλω να έρθουμε στα καθημάς. Πριν τις παραστάσεις που θα δώσει με το δεύτερο καπί 29, 30 και 1 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, βιάζουμε λίγο να έρθουμε στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Μου φαίνεται πως είναι η πρώτη τραγωδία που ετοιμάζεις σκηνοθετικά. Ναι, είναι η πρώτη. Έχω μια αγωνία και να δω την πρωταγωνίστρια την Ηλέκτρα και να δω πώς έχεις δει το έργο. Γιατί η Ηλέκτρα, γιατί ανέβασε την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, ενώ κάποια άλλα έργα ίσως ήταν πιο εύκολα? Ίσως. Γιατί αυτή την εποχή χρειάζεται αυτό που είπαμε πριν, έχει μια σχέση. Ναι. Με αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή χρειάζονται να ακουστούν και κάποια μηνύματα για να μπορούν να υπάρχει και μια αίσθηση αισιοδοξία μέσα από τα μηνύματα αυτά των αρχαίων, από τις αξίες που αναδύει ο λόγος των αρχαίων,
Και αυτά πρέπει να κρατηθεί κάπου ο κόσμος. Δηλαδή, ο κόσμος, οι πολίτες, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να πιαστούν από κάπου, έτσι ώστε να μην πέσουν κάτω στο τέλμα και να είναι στο επίπεδο των ζώων. Πρέπει να πιαστούν από κάποιες αξίες της ζωής. Αυτά τα κείμενα είναι, όσο τα διαβάζεις και όσο το αναλύεις και όσο ασχολείσαι με αυτά, είναι απίθμενα. Δηλαδή τόσο μεγαλώνει το μεγαλείο τους, τόσο βλέπεις το μεγαλείο τους και πόσο μεγάλες αξίες έχουν. Όλη η φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας περνάνε μέσα από το αρχαίο δράμα. Θα έλεγα, Μιχάλη, ότι ο θεατράνθρωπος και εσείς βεβαίως μέσα σε αυτούς είσαι, αν δεν κατανοήσει το έργο, αν δεν αντέξει το βάρος, εάν δει τα μεγάλα μηνύματα υπάρχουν, δεν νομίζω πως μπορεί να τα ανεβάσει. Γι' αυτό από σένα προσδοκούμε να τα ανεβάσεις και περιμένουμε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν ξέρεις ότι ο Όλιβερ Στόουν και ο Εμίλ Κοστουρίτσα είχαν πει πως έδιναν όλη τους την καριέρα για να ανεβάσουν μία τραγωδία στην Επίδαυρο. Αυτό το θυμάσαι. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Ναι. Το λέω εγώ που το έχω διαβάσει και το έχω σημειώσει. Έπαθα σοκ όταν το διάβασα. Και μιλάμε τώρα για κορυφαίους σκηνοθέτες. Όλιβερ Στόουν. Πω. Υποκλίνεσαι στο μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Μια και μιλάμε για το θέατρο, ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση και θα την έθετα έτσι. Στόχος του θέατρου ποιος είναι? Καλλιέργεια ψυχής. Ανάπτυξη πνεύματος, μεγάλη καλλιέργεια ψυχής. Αυτό είναι βασικό. Γιατί μπορείς και γίνεσαι, βλέπεις περισσότερο τις ανθρώπινες αξίες μέσα από το θέατρο. Ξαναλέω, όχι μέσα από τη showbiz, δηλαδή όχι αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση με τα serial και τα λοιπά, είτε με παραστάσεις θεατρικές οι οποίες είναι εμπορικές και το μόνο σκοπό που έχουν είναι να γελάσει ο κόσμος με φτηνά αστεία για να μπορέσει να μπορέσουν να έχουν κόσμο και να έχουν κέρδος. Για το θέατρο, αυτό που ψάχνει, αναλύει, δίνει οράματα, ψάχνει αιτίες, αναλύει καταστάσεις και δίνει οράματα στον άνθρωπο. Γιατί αν δεν δίνεις ένα όραμα, δηλαδή αν δεν του δίνεις μια ελπίδα μέσα από το θέατρο και μέσα από την θεατρική παράσταση και από το κείμενο και από τη θεατρική παράσταση που θα πρέπει να δώσεις τέτοια ελπίδα, έτσι ώστε να δεις, να δει ο κόσμος πως η ζωή δεν είναι μόνο αυτή η πεζή καθημερινότητα που τρώει τον άνθρωπο σαν τη σκουριά που τρώει το σίδερο, αλλά είναι κάτι παραπάνω, κάτι πιο έξω, κάτι πιο ψηλά, το οποίο μπορείς και εσύ να πλησιάσεις και βλέπεις και τη ζωή με διαφορετικό μάτι, πιο ψύχρεμα, πιο χωρίς να μπαίνεις μέσα σε μικρότητες και σε συναισθηματικά αδιέξοδα. Αν σου πω ότι μου έρχεται στο νου, όταν η Σοβιετική τότε και οι σύμμαχοι εξανατολώνει η Σοβιετική και οι Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικανοί και άλλοι από τη δυτική πλευρά κατέλαβαν τη Γερμανία. 29 Μαΐου του 1945 οι Σοβιετικοί μπήκαν μέσα και στις 1 Ιουνίου, δηλαδή μετά από 2 μέρες, παίζανε τα θέατρα εν μέσω ερειπίων. Το διανοείσαι, Μιχάλη, αυτό? Τι μηνύματα μπορεί να περάσει το θέατρο? Ζωντανές παραστάσεις, μέσα στα ερείπια παίζανε θέατρο. Ακριβώς γιατί ξέρουν την αξία. Ξέρουν την αξία της τέχνης, του θεάτρου ειδικότερα, αλλά και γενικότερα της τέχνης, και γι' αυτό και ο πολιτισμός είναι, για ένα έθνος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Όσο υπάρχει πολιτισμός, τόσο το έθνος μπορεί να μεγαλουργήσει. Όσο δεν υπάρχει, μπορεί να μαραθεί και να σβήσει. Οπότε, ναι. να πω κάτι εδώ. Ναι, να πεις. Επειδή η δική μας η γλώσσα, η ελληνική, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία του πολιτισμού μας, γιατί κάθε λέξη έχει και μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε πόσο τιμάνε την ελληνική γλώσσα οι κυβερνήσεις που την καταργούν. Και αλλάζουν τις λέξεις, αλλάζουν τα νοήματα, αλλάζουν τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ναι. Τώρα που είπες τι δύναμη έχουν οι λέξεις, μου ήρθε στο νου ο Πολ Ελιάρ, ένα από τους μεγαλύτερους Γάλλους ποιητές, ο οποίος έγραψε «Και μέσα από τη δύναμη μιας λέξης ξαναρχίζω τη ζωή μου». Είναι κάτι αντίστοιχο αυτού που λες, Μιχάλη. Για φαντάσου, μέσα από τη δύναμη μιας λέξης ξαναρχίζω τη ζωή μου. Τη δύναμη των λέξεων, αυτό το σημαντικότατο σημείο που λες. Αλλά
ανεβάζεται μια παράσταση. Μένουμε στην Ηλέκτρα και θα πάμε και μετά. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Θα έρθει η πανέμορφη Ασπασία στη Λέτα σε λίγο και θα αρχίσει να μου φωνάζει πάλι. Τελειώστε, τελειώστε. Αλλά δεν έχει έρθει. Υπομονή θα κάνουμε. Σε ποιους απευθύνεσαι, Ηλέκτρα, τραγουδία, Σοφοκλή, σε ποιους απευθύνεσαι, ποιους καλείς να παρακολουθήσεις? Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσουμε το ερώτημα. Ναι. Πρέπει να ήταν ως εξής. Σε ποιους απευθύνεται ο Σοφοκλής? Ακόμα πιο καλό αυτό που λέω. Γενικά οι αρχαίοι. Εντάξει, αρχαίοι... αλλά πρέπει να. Συγγνώμη, σε ζητώ. Για να δείτε τον Σοφοκλή, πρέπει να τον μελετήσεις λίγο, να δεις τι έκανε. Πώς γινόταν, τι παρέες έκανε. Ο Σοφοκλής γεννήθηκε το 480 π.Χ. Ο Ευρυπίδης, ο Σοφοκλής 490, ο Ισχύλος τα 525, ξέρω εγώ. Είναι μια εποχή χρυσός αιώνας. Εκεί στηρίχθηκε όλη η ανθρωπότητα. Πρέπει να τον ξέρεις καλά σε ποιες. Αλλά για πες μας εσύ που τον έχεις μελετήσει. Λέω λοιπόν ότι ο Σοφοκλής, όπως και όλοι. Και όλοι οι υπόλοιποι, και οι υπόλοιποι δύο τραγωδοί, αλλά και ο Αριστοφάνης, απευθύνονταν στον κόσμο γενικώς, στο λαϊκό κόσμο. Ερχόντουσαν εκεί και βλέπανε τα έργα τους, αυτά τα τεράστια έργα, άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις της τότε Αθήνας και της τότε Ελλάδας. Γιατί όταν γινόταν τα Διονύσια, τα μεγάλα Διονύσια, δηλαδή οι δραματικοί αγώνες, οι θεατρικοί αγώνες δηλαδή στην Αθήνα για τρεις μέρες, έπαυε κάθε εχθροπραξία στον ελληνικό χώρο. Οποιαδήποτε εχθροπραξία υπήρχε μεταξύ των πόλεων κρατών, σταμάταγε. Και αυτοί που πολεμούσαν μεταξύ τους, ερχόντουσαν και βλέπανε στην Αθήνα τα έργα. Αυτό σημαίνει τι? Μεγαλείο ψυχής στους πιο απλούς ανθρώπους. Γιατί τα έργα αυτά ήταν για απλούς ανθρώπους, αλλά είχαν μεγάλα νοήματα. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι, ας πούμε, η Ηλέκτρα, μια και το ρώτησες, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα έργα. Δηλαδή, όλα αυτά, αν τα δει κανείς όσο γίνεται πιο σωστά, έτσι, σαν σκηνοθεσία και σαν ανέβασμα και σαν παράσταση, απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλα νοήματα, αλλά και όχι δύσκολα νοήματα. Γιατί εδώ να πω και κάτι, αυτά τα έργα, η διαφορά τους με τα άλλα θεατρικά έργα, τα μεγάλα, των μεγάλων κλασικών του θεάτρου, Τσέχοφ, Ίψεν, Στρίμπερκ, Σέξπιρ, τη διαφορά τους είναι ότι αυτά τα έργα των αρχαίων πιάνουν μεγάλα ζητήματα της ζωής. Μοίρα, κατά πόσον δηλαδή είμαστε ελεύθεροι και κατά πόσον είναι κάτι το πεπρωμένο μας που λέμε εμείς, πατρίδα, έθνος, οικογένεια, εκδίκηση, αυτά είναι τεράστια ζητήματα τα οποία δεν λύνονται, δεν είναι απλά και δεν λύνονται. Πάντα απασχολούν τον κόσμο. Και αυτό λοιπόν λέω ότι όλα αυτά τα αρχαία έργα των αρχαίων τραγουδών, των αρχαίων ποιητών, είναι αυτά που απασχολούν όλο τον κόσμο, κάθε κοινωνικού στρώματος. Γι' αυτό ερχόταν κόσμος με τα φαγητά τους και αυτά και έβλεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι, τις παραστάσεις. Το θέατρο του Διονύσου εγκαινιάστηκε το 472 π.Χ. όπου ο Περικλής επέτρεψε στον Εσχύλο να παίξει τους Πέρσες και μόλις βγήκανε μετά την παράσταση, έχω διαβάσει ότι γυρίζαν τους δρόμους της Αθήνας με λαλαρίες φωνάζουν Πατρίς. Σκέψου τι επιρροή είχε και πόσο τους είχε επηρεάσει. Αυτή η σκηνή μου έχει μείνει, με έχει συγκλονίσει, να ξέρεις, και βλέπω βεβαίως τη δύναμη του θεάτρου που έχει, αλλά να εκφραστεί κάποιος με το σώμα και τη φωνή ή τη σκηνή ή κάτι άλλο, πώς, ή το λαρίγκι μόνο, ξέρω πώς να το πω, σε μια τραγωδία. Τι παίζει ρόλο η κινησιολογία? Με τι να εκφραστεί κάποιος? Με όλα. Η απάντηση είναι με όλα. Το θέατρο, ειδικά το κάτι, αρχαίο... Βάζουμε σε μια σειρά κάτι πρώτο, το σώμα, ειδικά, το αρχαίο, ειδικά το αρχαίο θέατρο, ναι. Έχει, και ξανά πάμε πίσω, ναι. Όπως παίζανε τότε, παίζανε επειδή παίζανε σε ανοιχτά θέατρα, οι κινήσεις τους ήταν σημαντικές. Δηλαδή έπρεπε να είναι μεγάλες για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί υπήρχε μια απόσταση. Άρα... Η κίνηση, όπως και σε όλα τα είδη του θεάτρου, η κίνηση, ο λόγος και το συναίσθημα είναι και τα τρία που πρέπει να συνυπάρχουν εξίσου καλά για να κάνεις μια καλή παράσταση. Με άλλα λόγια, είναι αυτό που λέει ο Κουν, μαγεία του θεάτρου. Ναι, ο Κουν, πω πω,
ανοίγονται κάτι δρόμοι, προσπαθώ να τις αποφύγω, να ξέρεις, γιατί εάν αρχίσουμε και τους περπατάμε, νομίζω πως δεν θα φτάσουν όχι μία ή δύο εκπομπές, αλλά πολύ περισσότερες. Όμως, Μιχάλη, πιστεύεις ότι εσύ πρέπει να ζήσεις, ως ένα βαθμό βεβαίως, το ίδιο πάθος που ένιωθες ο Φοκλής ή ο κάθε ποιητής ένα έργο αντίστοιχο που ανεβάζεις, όπως το έγραφε, όπως το πρωτόπαιξε? Είναι απαραίτητο αυτό? Μισό λεπτό. Το πάθος ή να το παρουσιάσω όπως το πρωτόπαιξε? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ λέω να, το ίδιο πάθος που κέντριζε και το έγραψε, αυτό το πάθος. Δηλαδή, να έρθει στη, όταν το έκανε εκείνος, όταν το έγραψε, αυτό το πάθος. Όχι όπως το παρουσίασε. Να μπει, κατάλαβες, έτσι, το τα πάθος, βαθύτερα δηλαδή. Ναι, χωρίς, το θέατρο χωρίς πάθος δεν είναι θέατρο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει πάθος, αν δεν υπάρχει εσωτερική ένταση, αν δεν υπάρχει ταύτιση με όλα αυτά τα συναισθήματα που λέει ο συγγραφέας στο χαρτί και πρέπει να τα βγάλεις εσύ στο σανίδι και να, να περάσουν στον κόσμο, να κουμπίσουν τις ψυχές του κόσμου που βλέπουν το θέατρο, τότε δεν υπάρχει θέατρο. Άρα το πάθος είναι το α και το ω. Το πώς παρουσιάζεται τώρα ένα έργο και μάλιστα αρχαίο, το αρχαίο δράμα, είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, που είναι και παρεξηγημένη φυσικά πολλές φορές. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν κάνει και τραγικά πράγματα για μια τραγωδία που γίνεται τελικά κωμωδία από τα τραγικά που έχουν κάνει. Ναι, ναι, ναι. Που έχουν παρουσιάσει. Ναι. Λοιπόν, είδες πως σου έλεγα. Άκουσε λίγο μικρό θόρυβο. Ήρθε το κουδούνι. Χτύπησε για διάλειμμα. Η Ασφασία, παρά την αγαπά τόσο πολύ, της έχω πει να καθυστερεί όσο μπορεί, αλλά εκείνη έχει μια τέτοια συνέπεια και τέτοια πειθαρχία στη δουλειά που μας αναγκάζει να την ακολουθούμε. Να σε ρωτήσω, ένας ηθοποιός είναι εκείνος που θα πάει στη σχολή του 2-3 φορές ή θα παρακολουθείς, θα παίξει 1-2 τραγωδίες και κάποιο θέατρο και μια θεατρική παράσταση, ή πρέπει να μορφώνεται, να καλλιεργείται μια ζωή, όποιος ασχοληθεί με το θέατρο, κάποτε θα ξεκινήσεις. Η συνέχεια του, εφόσον θέλει αυτό να είναι έτσι, πώς προτείνεις λοιπόν τη ζωή ενός ηθοποιού, έστω και ερασιτέχνη στην προκειμένη περίπτωση? Ναι. Πριν απαντήσω επί της ουσίας, να πω ότι εξαρτάται από τον καθένα τι θέλει και τι αξίες έχει στη ζωή του. Τι στάνταρ έχει σε αυτή τη ζωή που ζούμε, έτσι, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Ναι. Δηλαδή, ένας ηθοποιός, και συμβαίνει σε πάρα πολλούς, πάνε τα νέα παιδιά, πάνε σε σχολές που είναι πάρα πολλές. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ θεατρικών σχολών σε όλο τον κόσμο. Πάνε λοιπόν, πληρώνουν κάποια χρήματα για κάποια χρόνια και παίρνουν ένα πτυχίο από σχολές, είτε ιδιωτικές είτε του θηνικού, ας πούμε. Τι γίνεται τώρα? Από εκεί πέρα ψάχνουν για δουλειά. Ο σκοπός τους είναι, των περισσότερων, να έχουν, να αναρριχηθούν και να πάνε πάνω στην κορυφή αμέσως. Και αυτό το λένε και οι ηθοποιοί παλιοί που βλέπουν την διαφορά των νέων παιδιών, νέων ηθοποιών, νέων εκολαπτώμενων ηθοποιών από τη δική τους τη γενιά. Όταν έχεις αυτή την αξία, δηλαδή πώς θα μπεις να κάνεις τη showbiz με άλλα λόγια, σε serial, θα πας σε διάφορα τηλεπαιχνίδια, σαν ηθοποιός μιλάω, θα παίξεις οπουδήποτε για να μπορείς να αναρχηθείς, αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε καθαρά θέατρο. Έτσι. Είναι μια άλλη κατάσταση, είναι showbiz. Και από εκεί πέρα ο καθένας διαλέγει αν θα τους δει ή όχι, αν θα τους χειροκροτήσει ή όχι κτλ. Αυτός τώρα που ασχολείται με το θέατρο, και αυτοί οι άνθρωποι που ευτυχώς είναι και αυτοί πολλοί, ασχολούνται με το άνθρωπο, με το θέατρο, επειδή το θέλουν, είναι μέσα στην ψυχή τους, αυτό είναι ακριβώς το πράγμα που λες και εσύ, δηλαδή ότι πρέπει, μάλλον δεν είναι πρέπει για αυτούς, είναι ότι το κάνουν σαν μια φυσιολογική ζωή τους, ότι ασχολούνται διαρκώς με το θέατρο, αναπτύσσονται, διαβάζουν, παίζουν, ψάχνουν καινούργιους τρόπους και όλα αυτά. Έχουν ένα τρόπο ζωής συγκεκριμένο πια που λέγεται θέατρο. Λοιπόν, και κλείνουμε. Ανεβάζεις όμως μια άλλη θεατρική παράσταση, δεύτερο καπίδι μου Κορινθίων, 29... Δεύτερο και έκτο. Και έκτο μαζί. Δεύτερο και έκτο, ναι. Α, δεν το ήξερα. Άρα πολλοί ηθοποιοί, σπουδαίες γυναίκες, έχω παρακολουθήσει και έχω πάρει μια συνέντευξη στο παρελθόν. Τα πει είμαστε οι περισσότεροι, τουλάχιστον 98% ψύχρεμοι. Δεν ξέρω αν είμαστε. Εάν παρακολουθήσουν την παράστασή σου,
θα αποκτήσουμε ψυχραιμία, θα γελάσουμε, θα σας χειροκροτήσουμε σίγουρα πάντως. Σαν καπί που ανεβάζουμε το δεύτερο και το έκτο καπί, ο τίτλος είναι «Καπί και ψυχραιμή». Όχι «Ταπί και ψυχραιμή». Έτσι. Καπί και ψυχραιμή. Ναι, ναι, και το έκανα πιο σύγχρονο εγώ. Και έχει ενδιαφέρον γιατί το καπί και ψυχραιμή, και αυτό έχει από πίσω μια, δεν είναι λογοπαίγνιο μόνο, ναι. Γιατί σαν καπί είμαστε όλοι σε μια φάση που τελειώνει, ας πούμε, σιγά σιγά ο χρόνος της ζωής και πάμε προς τα πίσω και αναλογιζόμαστε, αναμνήσεις, ναι, και τα λοιπά. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να παραμένουμε ψύχρεμοι, με την έννοια ότι δεν τέλειωσε η ζωή, ότι είμαστε εδώ, ότι δημιουργούμε, ότι έχουμε πράγματα να χαρούμε και έχουμε και πράγματα να κάνουμε. Μάλιστα. Να σου πω, μπορώ να έρθω ξαφνικά σε κάποιες πρόβες, χωρίς να σας ειδοποιήσω, με κάμερα, είτε παίζετε ηλέκτρα, είτε το καπί και ψύχρεμη, και να βιντεοσκοπήσω, θα μου επιτρέψετε? Βεβαίως, έλα, εσύ δεν θα το πούμε σε κανένα. Τώρα δεν το ξέρει κανείς πια. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Μην το πεις σε κάποιους από τους ηθοποιούς. Εκτός από εκείνους που μας παρακολουθούν. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που τα λέμε μαζί. Η ώρα περνάει έτσι ταχύτητα. Παρασύρω με αυτά που λες, τα υπέροχα, τα σοφά πράγματά σας, σπουδαίος φίλος. Καλή επιτυχία, κοντά θα είμαστε πάντα και θα τα ξαναπούμε με τον τρόπο που σου είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία στις εκπομπές σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι να νιώσατε κι εσείς όπως και εγώ. Δηλαδή, φεύγουμε πιο πλούσιοι σε γνώσεις, σε αρχές, σε 1002 πράγματα. Και επειδή είναι του Αγίου Δημητρίου σήμερα, και αύριο βεβαίως θα μας ξαναδείτε, να σας πω ένα μικρό στίχο από ένα ποίημα του Αναπλιώτη, που λέει «Άγιεμ Δημήτρη Λέβεντα και πρώτε καβελάρι, σαν σήμερα είχαμε το πρώτο γιωματάρι. Σπίθες τα λογοπέταλα, σπίθες το και χρυμπάρι. Ξύπνησε Φραγκοπαναγή, παλιά Ναπλιώτικη πηγή, κρασοπηγή, μπεκροπηγή, κι βλάχη την αυγή-αυγή, γάλα, ραδίκια και κρασί, θα πάνε για να πουλήσουν». Επειδή η ασπασία μου φωνάζει τέλος, σας χαιρετώ και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.